Είμαι πρόσωπος του Δημοτικού Διαμερίσματος Δόριζος, του Δημητρούπολης. Ο κύριος Παυλής θέλει να φτιάξει ένα σκουπιδότοπο στο Βαρτέτσι. Είναι σύνορα Δόριζα Βαρτέτσι. Εγώ απέχω από εκεί στα 1200 μέτρα η Δόριζα και είναι στο κατήφορο, είναι όλα τα απόβλητα και τα αυτά θα τα έχουμε όλα εμείς εκεί πέρα. Με αέρες, με αυτά. Παρόλο ότι είναι και 1100 υψόμετρο, εμείς είμαστε στα 600, θα τα υποστούμε όλα. Εχθές το πρωί έχουμε βάλει ανθρώπους εκεί και φυλάνε για να υπήρχε μία φύλαξη. Είχαν ένα σηματόσχηνο σε μία πόρτα, είχαν κλειδιά όσοι θέλουν να μπουν μέσα. Χθες το πρωί τα βρήκαμε κομμένα. Μας ειδοποίησαν ότι ανεβαίνει ένα συνεργείο με μια μπολντόζα πάνω. Δεν αφήσαμε, αντιδράσαμε. Γυρίσαν πίσω, μετά ήρθε η αστυνομία, η οποία μας είπε ότι πρέπει να περάσουν μέσα, δεν μπορούμε να κλείσουμε τον δρόμο, πρέπει να περάσουν μέσα και να κατεβάσουν το μηχάνημα. Πράγματι, μας είπαν όμως ότι θα μας φέρνουν χαρτιά στο Δημαρχείο, από το Δημαρχείο στην αστυνομία. Στην αστυνομία περιμέναμε μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα, δεν φέραν τίποτα με τον δικηγόρο μας με τα αυτά. Είναι, κατέβασα την πορτόζα εκεί, την οποία την έχουν και τη φυλάνε. Αυτοί δεν μπορούν να ξεκινήσουν, γιατί δεν έχουν τα απαιτούμενα χαρτιά. Ούτε από την αρχαιολογική υπηρεσία δεν έχει κάνει τις νόμιμες και τις απαιτούμενες κινήσεις. Ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος με την επιπελαιότητα του, με την ανευθυνότητά του, με αυτό έδωσε το έργο σε κάποια τεχνική εταιρεία, Δημόπουλος. Από τη Μεγαλόπολη, Δημόπουλος Αρτέ γράφαν τα αυτοκίνητα επάνω και θέλει να ξεκινήσει να φτιάξει. Είναι από εκείνα τα έργα που γίνονται με τους ανεύθυνους άρχοντες που έχουμε στην Ελλάδα. Με τα άτομα τα οποία για μένα είναι αντίστοιχες θέσεις που πρέπει να είναι εκεί, κάτι άλλο θα έπρεπε να κάνουμε. Αυτός είναι ο κύριος Δήμαρχος Τρίπολης, ο οποίος μας απήντησε και την προηγούμενη φορά, γιατί στείλανε ένα εξώδικο στον κύριο Δημόπουλο, ότι όταν θα έρθει εκεί πάνω θα πρέπει να έχει και τα νόμιμα χαρτιά. Και οι δικοί του Δημόπουλου εχθές μας είπανε θα στείλουν χαρτιά και μας δείχνανε το συμφωνητικό που έχει κάνει με τον Δήμαρχο. Δηλαδή είναι σαν να πουλήσαμε ένα γαϊδούρι στο χωριό και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Ένα τέτοιο πράγμα έχει γίνει και εδώ. Εμείς σαν ιδιοκτήτες εκεί δεν ξέρουμε τα χωράφια μας, δεν ξέρουμε τίποτα εκεί πέρα, τα ξέρει όλα ο κύριος Δήμαρχος. Ο οποίος άμα θα φέρει τα χαρτιά του, ας έρθει εκεί να δουλέψει. Από τι έχουμε καταλάβει εδώ, τι έγινε. Έφυγε το Άγιο Βλάση για ένα χρόνο και έχουμε φάει τα σκουπίδια και τα μπάζα όλα του Άγιο Βλάση και την Κολομπία στην Τρίπολη. 5-6 δικαστήρια θα τελειώσουν μεθαύριο. Τελειώνουν τον Απρίλιο τα δικαστήρια του Άγιο Βλάση. Πού θα το πάει τα σκουπίδια. Πριν 5 μέρες, 10 πόσο ήταν εδώ ο κύριος Πρωθυπουργός, μαζί με το Υπουργικό Συμβούλιο, έδωσαν, είπαν ότι θα υπογραφεί η ΣΔΙΤ για την Παλιόχωνη. Και στην Παλιόχωνη ήμουν κατά των σκουπιδιών. Δεν χαίρομαι που είναι αυτό. Αλλά ολόκληρο Υπουργικό Συμβούλιο, όλοι οι υπουργοί, όλοι οι πρωθυπουργοί, τους γράφει όλους ο κύριος Δήμαρχος. Ποιος είναι ο Δήμαρχος? Θα γινόταν αυτό εάν ήταν το χωριό του το Καπούρι? Αλλά δεν θέλω να το πάω στο προσωπικό, αν θα γινόταν ή θα γινόταν. Την ανευθυνότητα και τα ψέματα τα οποία έχει πει, έστω και στον εργολάβο του. Ότι έχει πήρει τα χαρτιά, τα οποία δεν τα έχει τα χαρτιά. Εγώ τον προκαλώ ευθέως να μας φέρει τα χαρτιά και να έρθει πάνω να δουλέψει. Έχουμε αποφάσεις στο Συμβούλιο Επικρατείας, τα οποία είναι τα χωράφια, είναι δικά μας. Τώρα αυτός, εάν θέλει να τα κάνει δικά του,
Ας έρθει να σου πει. Πώς θα μπει πάνω. Έχουμε αρκετές αποφάσεις. Τώρα αυτό με πιο σκεπτικό θέλει να μπει και να κάνει αυτή τη διαμόρφωση του χώρου που λέει εκεί, που θα ήθελα να πάμε να το δείτε εκεί και να βγάλουμε και να το δείξουμε στον κόσμο με αυτά τα χρήματα που έχει του παρτήσει. Πρώτον, δεν πρόκειται να ανέβει κανένα φορτηγό του Δήμου εκεί πάνω το χειμώνα. 1100 υψόμετρο. Απέχει 14 χιλιόμετρα από εδώ από την Τρίπολη. Πού θα βγάλουν καλοκαιρικό επάνω, εδώ δεν βγάζουν εδώ μέσα. Τώρα, όπως έχει γίνει η κατάσταση, εμπλέξαμε σε μια αμαρτωλή κοινωνία, την οποία δεν τη διοικούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μυαλό ή σκέφτονται ότι πρέπει να κάνουν σωστά στην περιοχή. Κάτι σωστό στην περιοχή. Τώρα, γιατί το έχει καθίσει του κυρίου Παυλή καλά και σε όλη το Μεγαβούνι και με ψέματα από το ένα και ψέματα από το άλλο, προσπαθεί να φέρει, λέει, να κάνει σκουμπίδια εκεί πάνω. Ενώ το άλλο θα ξεκινήσει στα 17 χιλιόμετρα και αυτό είναι στα 14. Στα 17 χιλιόμετρα και ίσω. Δεν θέλω να σας είπα ότι δεν ήμουν και υπέρ αυτού στην Παλιόβουλη. Αλλά αυτή τη στιγμή εκπλήσωμαι από τον κύριο Δήμαρχο και τους μαζί του και τα άτομα που έχει μαζί του. Δηλαδή είναι όλοι συνυπεύθυνοι, δεν είναι μόνο αυτός υπεύθυνος, είναι όλοι συνυπεύθυνοι.